της Κυπριακής ΑΟΣ και τα μηνύματα φαίνεται πως είναι ενθαρρυντικά. Αυτό ακούστηκε εξάλλου και διαστόματος του ιδίου του Προέδρου της Δημοκρατίας χθες βράδυ σε συνέντευξή του στο ΡΙΚ. Το αν όντως όμως υπάρχει κοίτασμα στο καλυψό αλλά και το μέγεθος του θα ξεκαθαρίσει σε 2 με 3 μέρες σύμφωνα με τις πληροφορίες μας. Και οι επιστήμονες και οι δικοί της ΕΝΗ αυτή τη στιγμή επικεντρώνονται τώρα σε ιδιαιτερότητες ή ανομαλίες που εντοπίζουν κατά το τελευταίο στάδιο της γεώτρησης σε σχέση με τα γεωλογικά δεδομένα που βρίσκουν. Στο μεταξύ η Άγκυρα με νέα παράτυπη ναύτε εξεδεσμεύει μέχρι τη Δευτέρα σχεδόν ολόκληρα τα τεμάχια 6, 7 και 8 και ολόκληρα τα τεμάχια 3 και 13 για έλκυση υποθαλάσσιας συσκευής από το πολεμικό ναυτικό της Τουρκίας. Επίσης με ΝΟΤΑΜ εξήγηλε ασκήσεις έρευνας και διάσωσης σε περιοχή νοτιοδυτικά της Κύπρου. Πάντως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε χθες ότι οι τουρκικές ναύτεξ έχουν ακυρωθεί και ουδείς προσδίδει σε αυτές νομιμότητα. Κατερίνο. Άρα δεν έχουν ακυρωθεί, αν κατάλαβα καλά. Έχουν ακυρωθεί. Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο έχουν ακυρωθεί και δεν προσδίδει κανείς. Είπε νομιμότητα σε αυτές. Τώρα... Ναι. Οι νέες ναύτεξ που μας είπες πριν. Είναι ναύτεξ που δεσμεύουν περιοχές μέχρι τη Δευτέρα. Ναι. Σχεδόν όλα τα τεμάχια 6, 7 και 8. Και ολόκληρα τα τεμάχια 3 και 13. Μάλιστα. Φυσικά θα δούμε και το πώς θα ενεργήσουν οι ίδιοι Τούρκοι, δηλαδή αν θα εισέλθουν στα τεμάχια και τι ακριβώς θα κάνουν. Δηλαδή άλλο, αυτοί έκδοσαν την ναύτεξ, εμείς την ακυρώσαμε, μένει τώρα να δούμε και τι θα κάνουν οι ίδιοι Τούρκοι. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κυριακό. Αλλάζουμε θέμα. Πάμε στην επαρχία Πάφου. Αρκετές